Σταμάτα, παιδί μου, μην τη βαράς. Ο Μιναδάρ δε γέννησε τον Ασόν. Νασόν δε γέννησε τον Μπίλια. Μπίλια! Σταμάτα να τη βαράς! Μη βαράς το ένα, μη βαράς το άλλο, γιατί είμαστε στα χέρια ο Θεός. Αγαπητοί αδερφοί, όπως κάθε Κυριακή πρωί, την ίδια ακριβώς ώρα, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να εξαγνίσουμε τις καρδιές μας. Αγαπητοί αδερφοί. Λέγεμαι Μινά, πάτερ. Μόνος μου είμαι. Το ξέρω, αγαπητέ Μινά, το όνομά σου. Αφού είσαι ο μόνος πιστός που μπαίνει σε αυτή την εκκλησία εδώ και τα δύο Κυριακές. Να του δώσουμε πριν. Πέρασε εδώ μέσα, γήπεδο. Την ευλογία σας. Πήγαινε και εσύ τώρα, αγαπητέ μου Μινά. Μην καίμε και το ρεύμα. Και το κήρυγμα. Θα σου το πω το απόγευμα στο καφενείο. Την ευλογία μου. Ακροματικότητα μηδέν και σήμερα, έτσι, πάτερ. Μπορώ να φεύγω. Πήγαινε. Σπάταλε. Είναι ντροπή να λειτουργούμε με άδεια καθίσματα και να ακούμε εμείς οι ίδιοι τις δικές μας προσευχές. Και οι άνθρωποι να διαφορούν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πού είναι οι άνθρωποι, Προκόπη μου, σου αστράψω καμία στιμούρη. Έξω, δέσποτα. Έξω. Μάλιστα, έξω. Έξω. Και σέρονται στην αμαρτία, στη διαφθορά και στο σκοταδισμό. Και εδώ, που θα βρουν την αγάπη και την ελπίδα, έρχονται μόνον όταν τους κουβαλούν τέσσερα. Μίλια! 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 Μίστη! Πώς μίλεις, μίστη! Την ευλογία σας, πάτερ. Ποια ευλογία μου, ρε Οκτάνιο, σφαλιάρα σου χρειάζεται. Ρε, δεν σου κοπεί να μην ανεβαίνεις αυτή την ανακάλυψη του τρισκατάλα του. Α, όλα κιόλα. Μη βρίζετε την μπουμπούκα μου. Βρε, τη μηχανή βρίζω, δεν βρίζω την μπουμπούκα. Αυτή είναι η μπουμπούκα μου. Μπουμπούκα τη λένε. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Βρε, χοντρέ. Δεν έχεις διαβάσει την εγκύκλιο 37 και 42 που απαγορεύει αυτά τα τέρατα στην ενορία μου και στην ενορία του κυρίου συνάδελφου. Βαράτε τον, αγαπητέ, βαράτε τον. Μόνο με φάπα καταλαβαίνουν αυτοί οι μηχανοδοί. Τι να καταλάβουν αυτοί. Τι νεολαία, Θεέ μου, τι κατάπτωση. Αυτοί μόνο να μαρσάρουνε ξέρουνε, τίποτε άλλο. Μόνο να μαρσάρουνε. Είσαι για μια κόντρα. Α, Θεέ μου, τι μου λέει. Φύγε, φύγε. Τον άκουσες τι μου είπε, αν είμαι για μία κόντρα. Είσαι. Όχι, είσαι. Αχ, πλήρης ηθική κατάπτωση. Πλήρης, πλήρης. Πώς πήγατε σήμερα. Τίποτα, αγαπητέ συνάδελφοι. Μας φάγαν τα τριήμερα. Έτσι μου έρχεται να πηγαίνω εκεί κάθε Κυριακή πρωί, στη διασταύρωση Μεσογείων, εκεί που μοντιλιάρω τα αυτοκίνητα να λειτουργώ. Πιο πολύ θα μ' ακούνε. Πού είναι εκείνες οι ωραίες εποχές. Τίγκα ο νόσο. Μέχρι Ορφίους είχαμε. Ορφίους. Ενώ τώρα έρχονται κάθε Ανάσταση. 12 παρά 3 έρχονται και 12 και 3 φεύγουνε. Με τα βγάζει τσέπη. Ναι. Αμ' ο δίσκος. Ο δίσκος. Θυμάσαι το δίσκο. Ρίχνανε μέσα και γκλίν και γκλίν και γκλίν και γκλίν. Καμιά φορά κατά λάθος ρίχνανε και καμιά χρυσή λίρα. Ενώ τώρα ρίχνουνε κουμπιά. Τι μου θύμισες, αγαπητέ συνάδελφε. Εγώ μέχρι που συγκινήθηκα. Άντε, να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα για φαγητό. Τι φαγητό έχετε σήμερα? Μοσχαράκι. Μοσχαράκι. Εμένα νομίζω έφτιαξε φρικασέ. Α, έκτακτο. Θα διαβιβάστε τα σεβ μου στην κυρία σας. Και εσείς στη δικιά σας κυρία και στη χαριτωμένη κορούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Μιλτό, ορίστε. Κορούλα μου, σε παρακαλώ, μην αλλάζεις δρόμο. Από εκεί που σου είπε ο πατέρας σου, έτσι. Εντάξει, δεν θέλω εντάξει. Να φωνήσω. Έλα, στο καλό. Ρε παπά! Ρε να πεις τη διά σου. Τι πες.
Ο μοναδικός, ο ασύγκριτος, ο υπερτέλειος, ο πρώτος, το number one. Ρε δεν αφήνεις οι μαλαγανιές. Τι κάνεις εδώ ρε Μουργέλα? Ω, το πόμα της ευφροσύνης. Πότις όρμες συνεχώς τον διψώντα. Σα χλαμάρε ρε, πιο διψώντα και πεινώντα. Γιατί δεν λειτουργείς? Αφού τα ξέρω. Ποια ξέρεις? Τα τροπάρια. Εσύ τα ξέρεις, ο κόσμος τα ξέρει. Ποιος κόσμος? Ουδής ακούει, ουδής πλησιάζει, ουδής προσεύγεται. Έναν είχα το Μινά και τον έδιωξα κι αυτό. Πάει ο Μινάς! Κρίση. Μεγάλη κρίση. Α, ναι, ναι, μεγάλη κρίση. Κρίση στην οικονομία, κρίση στην αυσιπλοεία. Κρίση στα μανταλάκια, κρίση στα μπουκάλια. Ένα μπουκάλι, 24 μανταλάκια. Κρίση τα περίπτερα. Κανείς δεν πάει να αγοράσει κρέας. Πουλάνε κρέας τα περίπτερα. Πότε έγινε αυτό, δεν το ξέρα. Πουλάνε κρέας, ποιος το πει. Άσε το άλλο. Ποιο? Κρίση και στον Παναθηναϊκό. Όχι, ο Παναθηναϊκός όλο ανεβαίνει συνέχεια. Τι ανεβαίνει, τώρα ούτε με τριπλή δεν μπορεί να το πιάσει. Μα μη μου λες τέτοια κι είναι φίλος μου ο Βαρδινογιάννης. Σε παρακαλώ να μην αλλάζεις θέμα. Μα δεν αλλάζω θέμα, μακαριότατε. Στο θέμα είμαι. Αλλάζεις και μην με νευριάζεις. Και μου αφήνεις και την εκκλησία Χριστή. Ε, αλλά πρόσεξε καλά. Ο Θεός αγαπάει τον Μουργέλα, αλλά αγαπάει και τον επιθεωρητή. Και εγώ, βρε, είμαι επιθεωρητής και αυστηρός. Καταλαβαίνεις, θα σ' αλλάξω τα φώτα. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είναι κατσέ. Γιατί βιάζεσαι? Λέω να πάω με την Εύη σινεμά. Σινεμά? Σε αυτές τις σκοτεινές αίθουσες της διαφθοράς? Θα δούμε χριστιανικό έργο. Α, μπράβο, μπράβο. Τότε αλλάζει. Και ποιο θα δείτε, τον Χιτώνα? Όχι, τον Άγιο Πρεβέζης. Τι! Θα πας να δεις τα έσχια αυτού του παλιοπού. Αχ! Συγχώρεσε με, Θεέ μου. Δεν ήθελα να πω πούστης. Αυτού του παλιοχάλια! Δεν φτάνει δηλαδή που ο Ρεζίλης μας έκανε Ρεζίλη διεθνώς. Θα πας να τα δεις από πάνω. Άνθρωπος ήταν κι αυτός, άνδρα μου. Σάρκα είχε και αμάρτηση. Κι εγώ έχω σάρκα, αλλά βράχος. Έχει σάρκα? Αντίο. Περίεργο. Κι εγώ το είχα ξεχάσει. Τώρα πού το πας? Ξέρεις πού το πάω. Γυναίκα αμαρτάνεις. Αυτά να μου τα έλεγες όταν γνωριστήκαμε. Το ήξερες ότι ήμουν παπάς? Ναι, το ήξερα. Και επειδή σ' αγάπησα, παράτησα και φίλους και παρέα και σχολή μπαλέτου και απ' όλα και αφοσιώθηκα σε σένα. Όμως δεν ήξερα ότι θα υπάρχουν τόσες νηστείες και τόσες γιορτές, χώρια οι Τετάρτες και οι Παρασκευές. Λεμονιά μου. Ναι. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Με λόγια. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και από το λόγο φτιάχτηκαν όλα. Και γι' αυτό το λόγο, για να ηρεμήσεις και να βρεις τη γαλήνη, πες δύο προσευχές. Και το βράδυ. Το βράδυ? Θα προσευχηθούμε παρέα. Έμαθα μία προσευχή κανόνη. Η νεολαία. Ναι, ναι. Η νεολαία. Το σινέα. Μόνο αυτοί θα γέμιζαν την εκκλησία. Οι νέοι. Θα μάθαιναν την αγάπη και τον σεβασμό. Θα άκουγαν το λόγο του Κυρίου. Πώς να τους φέρεις όμως κοντά στην αλήθεια που μόνο η ρόδα τους ενδιαφέρει. Απέλασον, φυγάδεψον, πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, σατανικήν μέθοδον, μανίαν κόντρας και σούζας, και κάνει τον καμικάζι δούλον σου να γίνει άνθρωπος ο αρχιτσόγλανος. Αμήν. Ρε, θα μας κουφάνει ο παπάς. Πάτερ, τι κάνετε εδώ? Προσπαθώ να βγάλω το σατανά από μέσα σας που σας οδηγεί στην καταστροφή. Ορίστε. Πάρε αυτό το βιβλιαράκι, που εκτός των άλλων γράφει και μια ευχή προς όλους εσάς τους κολασμένους της ρόδας. Πήγαινε τώρα στη δουλειά σου και η ευχή μου θα σε προστατεύει από κάθε κακό. Ένα κατοστάρικο για το βιβλιαράκι. Τι? Έχετε καλά στο χιλιάρικο. Άμα σε ξαναδώ θα σου δώσω τα ρέστα. Η ευχή μου, παιδί μου. Με την ευχή μου. Ευχαριστώ πάντα. Ευχή. Ευχή έγραψα. Γιατί δεν έπιασε? Κύριε, στον Νόε είπες τι να κάνει. Στο Μωυσή είπες πάλι τι να κάνει. Μέχρι και στο Λότε έδωσες οδηγίες.
Δώσε μου και εμένα καμιά ιδέα. Και ας μην είμαι Εβραίος. Τι στο καλό. Φιλετικές διακρίσεις έχουμε. Περιμένω. Μαρσάρισμα. Thank you, sir. Καμικάζι. Καμικάζι. Όχι, αμήν. Οχ. Τι πες για καμικάζι, άντρα μου. Η νεολαία, λεγονιά μου, πρέπει να σωθεί από τα ναρκωτικά, τη βία και την εξαθλίωση. Αλλά για να σωθεί, πρέπει να έρθει στην εκκλησία και θα τη φέρω εγώ. Θα μπω ανάμεσά τους, θα γίνω δικός τους, θα τρέχω μαζί τους. Κόντρα αυτή, σούζα εγώ. Κι έτσι θα κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Και θα τους σώσω και θα γεμίσω και την εκκλησία. Και θα γίνεις καμικάζι. Μόνο ότι είναι πάνω σε δύο ρόδες σέβονται αυτοί. Τι βλακίες είναι αυτές. Λες βλάκα τον Κύριο. Τι σχέση έχει ο Κύριος. Ο Κύριος μου έδειξε σε σημάδι ένα μαρσάρισμα. Εγώ τις εντολές του Κυρίου εκτελώ. Αχ! Τι σε πονάει, άντρα μου. Η κοιλιά μου. Τότε γιατί κρατάς το δόντι σου. Με δουλεύεις, ντρέλα μου, το δόντι μου πονάει. Καλά να πάθεις. Αφού δεν χρησιμοποιούσες οδοντόκρεμα με μπλε και κίτρινους κόκκους. Ποιο. Ποιο το ούζο. Ας το ούζο και πήγαινε να το βγάλεις. Θα πάω. Να πας στον πατέρα Αύγουστο. Δεν είσαι καλά. Σε αυτόν τον Αλμπάνι. Αυτός θα μου τα βγάλει όλα. Τότε να πας σε μια γνωστή μου οδοντογιατρό. Παίρνει λεφτά. Έτσι άμπε θα στο βγάλει ήσυχε. Α, να πληρώσω, δεν πάω πουθενά εγώ. Αμάνι, την κουνιά σου. Καλά, καλά. Θα τη τηλεφωνήσω εγώ. Είναι μια παλιά μου συμμαθήτρια. Θα σου πάρει λίγα. Καλά, αν πρόκειται να πάρει λίγα, γιατί και καθόλου να με έπαιρνε, καλύτερα θα ήταν για μένα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, νομίζετε. Πίτσα μακρύ. Τσακάλευ 13 Κολονάκι. Αχ, ωραίο όνομα. Καλό, πιάσε το ούσο από εκεί. Για να περάσω τη νύχτα. Και το πρωί έχει ο Θεός. Το κολόδοντο. Εμένα με λένε Παπαύγουστο και δεν θα σηκώνει εγώ κάτι τέτοια. Λέγε, την απαντά στη γυναίκα σου. Όχι, πρόσεξε γιατί κρατάω τα νάλια, πάρ' το στο χέρι. Εδώ δεν είναι εξομολογητήριο που με παραμυθιάζετε και μου λέτε μαρούφες. Λέγε, κρατάω τα νάλια, λέγε, θα στα βγάλω όλα. Ναι, 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 βέβαια. Την ψηλιάστηκα εγώ τη δουλειά. Η γυναίκα σου η Δέσποινα είναι 126 κιλά. Εσύ είσαι κατηγορίας πετινού. Και έχεις και γραφείο μανεκέν. Γίνεται. Γίνεται να μου κάνεις την παρθένα. Αλλά θα μου τα λες, βρε. Θα μου τα λες γιατί θα στα βγάλω όλα τα δόντια. Αχ, μια στιγμή η λεμονιά μου να ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε, κυρία. Παρακαλώ. Τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο. Φυσικά όχι, πάτε. Ωραία. Λεμονιά, ανέβα. Γλιτώσαμε και το εικοσάρικο. Μα καλά, δέντρο είναι η κυρία. Να πας στην κυρία στο Μοσχάτο. Ποιο Μοσχάτο, Δέσποτα. Εμείς πάμε ζωγράφου. Ναι, αλλά η κυρία Λεμονιά πάει στο Μοσχάτο. Να πάρε το άλλο λεωφορείο. Α, μη μου βγαίνεις έτσι. Ρε, δεν διαφημίζεται στην τηλεόραση ο Ας. Πες μας που πας, να σε πάμε. Μάλιστα. Ωραία, η κυρία Λεμονιά πάει στο Μοσχάτο. Λοιπόν, και δεν θέλω αντίρρηση, να μην καλέσω τον εισαγγελέα. Ορίστε μας. Πίτσα. Αυτή θα είναι. Αλλά γιατί δεν γράφει επίθετο και επάγγελμα. Ποιος ξέρει, θα το κάνει για λόγους φορολογικούς. Γιατρός είναι. Γιατροί τρώνε από όλες τις πάντες. Από την εφορία δεν τρώγανε. Ποιος έχει σειρά, παιδιά. Εγώ. Πέρασε. Κούλα, το κουδούνι χτυπάει. Άνοιξε την πόρτα, δεν ακούς. Πάτε. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα. Μέσα είναι η κυρία Πίτσα. Μέσα, μέσα. Περάστε, περάστε. Ξέρετε, δεν έχω κλείσει ραντεβού μαζί της. Θα με δεχτεί. Αμέ. Έχει δουλειά. Τώρα πήρε πελάτη και περιμένουν μερικοί. Α, περιμένουν κι άλλοι. Δηλαδή θα αρχίσει. Όχι. Θα τους ξεπετάξει και θα σας πάρει. Δεν φαντάζομαι να ξεπετάξει και εμένα. Όχι. Άλλωστε είσαστε ο πρώτος παπάς που μας έρχεται. Θα σας περιποιηθεί ιδιαιτέρως. Αλλά με το συμπάθειο, πώς αποφασίσατε να έρθετε. Αφού βρίστηκα, τι να έκανα. Βρίστηκατε κιόλας. Τι έκανα. Και καλά να πάθω. Τα αφήνουν αυτά τα πράγματα. Και δεν μου λέτε, οι τιμές είναι ελεγμένες από την αγορονομία. Έχουμε έναν πελάτη της αγορανομίας, δεν μας είπε τίποτα για τις τιμές μας. Α, και πόσα παίρνει. 500.
πόσες, πολλά είναι. Καλά είναι. Και να φανταστείς ότι αν με πίεσε η γυναίκα μου, δεν θα ερχόμουν. Α, η γυναίκα σας έστειλε εδώ. Ναι, ήταν συμμαθήτριες με την πίτσα. Κολλητές που λέμε, από το γυμνάσιο. Α, δεν μου τα είπατε αυτά, θα περάστε, περάστε μέσα να καθίστε. Μερσή. Μωρέ, ωραίος παπάς. Γεια σας. Καλώς τον. Καθίστε, πάτερ, καθίστε. Ευχαριστώ. Για την πίτσα κι εσείς. Τι να κάνω. Έφτασα πια στο προχώρητο. Δεν κρατιόμουν άλλο. Γι' αυτό ήρθα. Δεν μου λέτε. Είναι καλή. Η καλύτερη. Έχει ένα φρυχέρι. Πούπουλο. Αφού θέλεις να σε χαϊδεύει μια ζωή. Όταν το τραβάει, πονάει. Μα τι λέτε, πάτερ. Ειδικότητά της. Γιατί ξέρετε, εγώ έρχομαι για πρώτη φορά. Φαίνεσαι. Εσείς έχετε ξαναρθεί στην πίτσα. Εγώ είμαι τακτικός. Α, μπράβο. Εσείς. Κάπου-κάπου έρχομαι κι εγώ. Ω, δεν θα τα αφήνεις αυτό το πράγμα. Σε έπιασε. Κατευθείαν στην πίτσα. Μην πάθουμε και καμιά ζημιά. Και εμένα, ένας φίλος μου έτσι την πάτησε. Τα άφηνε, του πριστήκανε. Είδε και έπαθε να γίνει καλά. Και εμένα μου πριστήκε. Τι λες, ρε παπά. Υπομονή, πάτερ. Και η πίτσα θα σκάνει αμέσως καλά. Μακάρι. Η πελάτης φωνάζει έτσι. Δεν μου τα είπατε έτσι, παιδιά. Η πίτσα φωνάζει. Η πίτσα. Μα δεν σου είπα. Κανόνι. Εξαγωγή. Εξαγωγή. Μπράβο. Συμπάσχει μαζί σου. Ναι, αυτό είναι. Συμπάσχει. Αφού πιστεύεις πως το ζει και η ίδια. Τι μου λες. Αυτό θα πει επαγγελματική ευσυνειδησία. Τι είναι αυτό. Αχ. Ο επόμενος. Τι κοιτάζε, στείλε εδώ. Τι κοιτάζε αυτό. Ποιος έχει σειρά. Εγώ. Αν δεν πήγε να βγήσεις. Μα σας παραχωρώ τη θέση. Παρακαλώ, δεν κάνω. Σας παρακαλώ, επιμένω, πάτερ, περάστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε πάρα πολύ καλός. Τίποτα, περάστε. Αχ. Ρε το φουκάρα, μέχρι στο στόμα του έχει φτάσει. Γιατί. Δεν είδες που κράταγε το μάγουλό του. Δεν είναι μέσα. Μάλλον θα πλένεται. Πλένετε. Μικρόβια. Εμβέβαια. Από στόμα σε στόμα πρέπει να πληθεί η γυναίκα. Μηχανήματα δεν βλέπω. Θα έχει δικό της σύστημα αυτή. Γδύσου και εξάπλωσε. Αγδυθώ. Βέβαια. Αν κάνεις εξαγωγή τη μέρα θα λερωθείς και θα λερώσεις και εμένα. Σωστά. Είναι μία άκουσης αυτό. Είδες. Καλή γιατρός, όλα τα σκέφτεται. Δύθηκες. Δίνομαι, μαντά. Έλα, μην αργείς γιατί περιμένουν κι άλλοι. Αμάν, για ξεπέταμε με πάει. Άλλα μου πάνε έξω. Δίνομαι. Έρχομαι. Μαλακό είναι. Γεια σου, μωρό. Είσαι εκείνος θυμούλης, έτσι. Ευχαριστώ, αλλά... Τι άλλα. Τρέπεσε την πίτσα σου και δεν βγάζεις το παντελονάκι σου. Να βγάλω και το παντελόνι. Γιατί. Εσύ με το παντελόνι το συνηθίζεις. Μα εσύ δεν είσαι η πίτσα που ήθελα. Δεν είμαι η πίτσα. Όχι. Εσύ είσαι κάποια άλλη πίτσα. Ποια άλλη. Μαγδαληνή. Είπα για να ρίξεις κάτι απάνω σου και άλλα να τα πούμε. Τι κάνει τόση ώρα μέσα. Μην κάνεις έτσι ρε φίλε, προτάρεσαι ο άνθρωπος. Πω και δεν αντέχω κιόλα. Άντε ρε πίτσα και μας έπρεξες. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Τι κάνεις τόση ώρα μέσα και περιμένουμε εμείς. Έλα δίνε του τώρα, φύγετε όλοι. Γιατί. Γιατί αλλάζω επάγγελμα. Σοβαρά. Τι κάνεις έτσι λέω. Έλα ρε μάνα, μην μπλακωθούμε εδώ πέρα μέσα. Μας. Λοιπόν. Η πίτσα κατάλαβε ότι είναι νέα και όμορφη και ότι μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Όχι να ξεπετάει εσάς, να τα παίρνει πιο χοντρά. Τι λοιπόν, πάρ' το πουλο τώρα και άντε γιατί... Μας την έφερε ο παπάς, μας την έφερε την πίτσα. Ωραία μας την έφερε η πίτσα. Να σου έλεγα τώρα, αλλά... Να. Θα σου έλεγε, το άκουσες. Γι' αυτό σου λέω. Θα σε περιμένω στην εκκλησία το συντομότερο. Μάλιστα, πάτερ. Την ευλογία μου. Κάποτε οι Άγιοι
ανέβαιναν σε άλογα και σκορπούσαν το καλό. Λες να πήραν τη θέση τους οι μηχανές. Γιατί όχι. Όλα άλλαξαν σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τώρα αυτό τι σόι κέρατο είναι. Κάποτε ήξερα βέσπα. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Καλά, δεν μη φωνάζεις. Σας ενδιαφέρει μηχανή, πατέρ? Αφού το είπαμε, ρε Πάνο, τι με ξαναρωτάς? Γιατί είστε ο πρώτος παπάς που μου ζητάει μηχανή. Είμαι πρωτοπόρος. Λοιπόν, θα την πάρω και θα την ξοφλήσω στη διαφήμιση, έτσι? Τι διαφήμιση? Αυτή που είπαμε. Αυτή που είπαμε. Μπόμπα διαφήμιση. Δεν μου λες? Ποια είναι για κόντρες? Αυτή. Αυτή θα πάρω. Αγαπητές συνάδελφε, τι βλέπω? Τι βλέπετε? Άφησες το θυμιατό και έπιασες τα μπραγιάς. Α, λέτε και αυτό. Βγαίνω από την Αυθαλήνη, αγαπητές συνάδελφε. Μπαίνω στο μήνυμα και στο πνεύμα της εποχής. Ε, βέβαια, αφού δεν έχεις δικό σου πνεύμα, μπαίνεις στο πνεύμα των άλλων. Πολύ φτηνό πνεύμα κάνετε σήμερα, αγαπητές συνάδελφε. Σας υποτίμησαν και την νοημοσύνη. Μα δε σέβεσαι το ράσο σου. Δε σέβεσαι την αποστολή σου. Και ανεβαίνεις απάνω σε αυτό το πράγμα. Τσαντάκια! Ε, όχι και τσαντάκια. Και πάρ' το πίσω αυτό που είπες, μη γίνουμε εδώ, αλλού παπάς και αλλού ταράσα του, ε! Τι είπες, βρε καμικάζι, με απειλείς? Ναι, ρε, καλύτερα καμικάζι παρά αλμπάνεις. Αλμπάνεις εγώ? Εγώ που είμαι διπλωματούχος οδοντίατρος. Πού τα βρήκες το δίπλωμα, ρε αλμπάνι κομπογιανίτη, που πήγε την άλλη φορά ο άνθρωπος, ήρθε στο ιατρείο σου, του βγάλει το δόντι και του κόψες τη γλώσσα? Πρόσεξε, παπά, γιατί με προκαλείς! Ναι, ρε, σε προκαλώ, ρε τραγώ, παπά! Ή νομίζεις δεν τ' άμαθα, που μοιράζεις χαμομήλι στη λειτουργία για να μου παίρνεις την πελατεία. Αλλά τώρα θα σου δείξω εγώ, ρε, ποιος είναι επιμενάρχης. Επιμενάρχης εσύ, Ιαπωνέζικο ανταλλακτικό, παπασούζα. Παπασούζα. Με φαγούρα με πιάσε. Τι έγινε, ρε Μπιλιά, σε τρώνε? Ναι, ρε, με τρώνε. Ε, κάποιος σε μελετάει σίγουρα. Τα μελέτη τα, ρε. Αυτά του θυμίζεις. Τι λέει, μοιάζω? Αμάν, τι έπαθα. Τι έπαθες? Θυμήθηκα ότι αύριο έχω μαθηματικά. Ε, και λοιπόν, μην πας, μωρέ. Πώς να πάει, μήπως ξέρεις τον δρόμο για το γυμνάσιο? Γυμνάσιο? Ρε παιδιά, γυμνάσιο πάω ακόμα. Κοίταξε, μηχανή και κακό. Εδώ είναι η φωλιά της κόντρας. Ησύχιε, αρχίζει η αποστολή σου. Κουράγιο. Πρόσεχε, ρε φίλε. Με συγχωρείτε. Συγχωρεμένος. Πού να φας τη γλώσσα σου. Άσε. Δεν την παίζεις καλά. Θα στην παίξω εγώ. Κόψε πουτανιές. Ε. Άλλα της. Ο Βίλιας εδώ είναι. Ο Βίλιας. Και πώς γράφεται, με ένα ή με δύο λου? Λουλού. Το μάτι το πρίξαμε. Άσε, χτύπησες την κόντρα να μου. Κακό πράγμα η κόντρα μου. Ρε, ο παπάς. Ξέρεις το πρόσφορο? Όχι, ναι. Δηλαδή, το ξέρω λίγο. Ρε Μπίλια, και με ιερέα. Καλό, να σου εξηγήσω, ρε παιδί. Εγώ... Μπίλια. Εδώ συχνάζεις, παιδί μου. Δεν συχνάζω, πάτε. Έρχομαι πού και πού. Γεια, έλα. Θέλω να μιλήσω στα παιδιά. Όχι, όχι. Γιατί?
πάτερ. Δεν τους αρέσει να σου μιλάνε. Μα εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ. Πες τους να κλείσουν για λίγο τη μουσική. Δηλαδή ποια μουσική, τέλος πάντων. Δεν την κλείνουν. Μίλησα! Μάλιστα, μπορούσα. Τη μουσική. Τέκνα μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου. Αγόρια και κορίτσια. Πες τα μόνο σου, πάτερ. Πες τα μόνο σου. Έξω κράνια, μίλησα! Μάλιστα, πάτερ. Μάλιστα, πάτερ. Είδες, τσαμπουκά θέλουνε. Δεν ακούτε που δεν ακούτε τη φωνή του κυρίου. Ακούστε τουλάχιστον τη δική μου. Μάλιστα, κύριε πάτερ. Μπίλια, σταμάτα να βάζεις... Να... Σκασμός. Σταμάτα να κάνεις κολλητήρι στο αγνό αυτό πλάσμα. Δεν κάνω κολλητήρι, πάτερ. Ψιστήρι κάνω. Έχετε να πατήσετε το πόδι σας στην εκκλησία από τότε που βαφτιστήκατε. Έτσι. Έτσι. Α, όχι, πάτερ. Εγώ ξαναπήγα. Στο δεύτερο γάμο της μάνας μου. Πήρε το φύλακα την κηπέδα της ΑΕΚ. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω, παιδί μου. Λοιπόν, την Κυριακή σας προσκαλώ όλους στην εκκλησία. Την Κυριακή. Μα καλά, εσείς δεν έχετε εβδομάδα πέντε ημερών. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Λοιπόν, σας προσκαλώ όλους για να δείτε μία ανανεωμένη λειτουργία. Αλλάξατε προπονητή. Και να δείτε και τον καινούριο προπονητή. Όχι. Ρε μηχανόβι, αν είσαστε ρε εσείς περπατημένοι, εγώ είμαι δρομέας, ρε. Και κόψε τις εξυπνάδες, γιατί θα πέσουνε φάπες και έχω και βαρύ χέρι. Λόγω καμπάνας. Το λοιπόν, όποιος δεν έρθει στη λειτουργία την Κυριακή το πρωί, θα φάει τέτοιο ξεφούσκωμα σχαλάστικα που θα τα φυσάει και δεν θα φουσκώνουνε. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Την Κυριακή όλη η ώρα 7 και 15. Το απόγευμα. Ναι. Να παρακολουθήσουμε και την αθλητική Κυριακή των 9. Α, ωραία, ωραία. Μα τι λες, κορίτσι μου, πρωί-πρωί με την αυγούλα. Δεν θα είμαστε καλά. Είμαι θα καλά. Εντάξει. Εντάξει. Άντε, για χαρά. Γιατί πάρες. Γιατί σκέφτηκες να μην έρθεις. Ε, τώρα γιατί πάρεσες. Για να μην σκεφτείς αυτό που σκεφτόσουνα. Εμένα γιατί με έβαλες. Γιατί σκέφτηκες αυτό που σκέφτηκε αυτός. Εμένα γιατί. Έτσι μ' αρέσει. Εμένα, πάτερ, γιατί με βαράς. Εσύ αντέχεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ετοιμάζει αυτός ο καμικάζι. Τι σε νοιάζει εσένα, άντρα μου, και ασχολείσαι με ξένες έννοιες. Αν δεν νοιάζει εμένα, ποιο θα νοιάζει, τον παπά της ενορίας. Περίο, ενισχυτάς. Μέχρι ενισχυτάς κουβάλισε. Και κάτι ηχεία, να! Τι θα ανοίξει. Δίσκο. Γεια σας. Καλώς. Την ευλογία σου, πατέρα. Πού ήσουν εσύ. Στα αγγλικά. Μάλιστα. Δεν φτάνει που οι Άγγλοι είναι διαμαρτυρόμενοι. Μαθαίνουμε και τη γλώσσα τους από πάνω. Χρειάζεται μια ξένη γλώσσα. Ναι, να μάθει τα εβραϊκά. Να διαβάζει τη βίβλο στην αυθεντική της έκδοση. Για να ελέγξω το κοντέρ. Τρεις χιλιάδες. Εκεί τι λέει. 25. 25, ε. Λέω 3.025. Καλά, το φροντιστήριο να πας και να έρθεις είναι 3.000 και 10. Τα 15 μέτρα πόσα γίναν παραπάνω. Είχε λάσπιση ο δός Αλαμάνος και πήγα από τον άλλο δρόμο. Μάλιστα. Θα το ελέγξω. Πήγαινε τώρα να ετοιμάσεις τραπέζι. Αύγουστε, το παρακάνεις. Καλύτερα που το παρακάνω παρά το παραπάθω. Άντε, πήγαινε να τη βοηθήσεις και εσύ στην κουζίνα. Παπαδιά. Μόνο θα στην κάνω εγώ τόσο νεανική την εκκλησία που θα έρχονται όλοι με πιπίλα στο στόμα. Πάτερ, πάτερ, αμάρτησα πάλι απόψε. Θα με συγχωρέσεις. Α, μου τα έχεις πρίξει.
Μα δεν την ακούς τι λέει. Μαγδαληνή, παιδί μου, στο έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν κάνεις αμαρτία. Σίγουρα, πάτε. Λες να μην ξέρω τη δουλειά μου τώρα. Ο Χαράλαμπος δεν είναι σύζυγός σου. Ναι. Ωραία, μεταξύ σύζυγων ουκάς την αμαρτία. Ναι, αλλά ο παπά Αύγουστος λέει ότι αμαρτάνουμε και θα μας αφορήσει. Ο Αύγουστος δεν τη λέει. Κάτι σαν κι αυτόν χαλάνε την πιάτσα. Θα αφορήσει. Ποιος είναι αυτός, μωρέ, που θα αφορήσει. Ε, ποιος είναι αυτός που θα αφορήσει. Εμείς είμαστε Απόστολοι. Καθήκον έχουμε να λέμε το λόγο του Κυρίου. Και όχι να κρίνουμε και να τιμωρούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Μόνον ο Κύριος μπορεί να κρίνει. Κι αν είναι αμαρτία, κόρη μου, τότε ο Κύριος γιατί μας έδωσε τα... Καταλαβαίνεις. Αν ήταν αμαρτία, θα μας έκανε γλαδιόλες και θα πολλαπλασιαζόμαστε με τη χείρη. Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε στο Χαράλαμπο και να το κάνεις κάθε μέρα. Ο Κύριος είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και ας τον Αύγουστο να λέει ό,τι θέλει. Ο Αύγουστος με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει, θα φάει μια μέρα το κεφάλι του. Το πάνω εννοώ. Πού να μου χαθείς από εκεί πέρα. Ρε, τι τα βάζετε με μένα, ρε. Εσύ πτέστρε που μας κουβαλήθηκε εδώ μέσα ο παπάς. Εγώ φταίω. Ναι, ρε, γιατί εσύ είσαι παπαδάκι στην εκκλησία. Παπαδάκι. Παιδιά, ο Μπίλιας είναι παπαδάκι στην εκκλησία. Ακάστε, ρε, παιδιά, δεν έχετε δίκιο. Είναι ωραία εκκλησία. Μ' αρέσει. Μας δουλεύει ο χοντρός. Γιατί, ρε, παιδιά, αφού τη βρίσκει. Και είναι και το άλλο. Ο παπά Ησύχιος είναι ο μόνος που μας είδε και μας βρήκε στα μπιλιάδα. Ναι, ρε, παιδιά, έχει δίκιο. Ήρθε εδώ άλλος παπάς. Ησύχιε! Τα μακαρόνια είναι έτοιμα! Μακαρόνια και ιδίες μου την έσπασε. Καλή. Τι φωνάζεις, ήρθα. Κάποιον θα πήδηξες ησύχη απόψε. Εγώ, ποτέ. Φυσικά. Άλλες φορές κάνεις δύο ώρες να καληνυχθείς τους Αγίους, ενώ σήμερα έκανες μόνο μία. Δεν είναι αυτό. Απλώς απόψε στάθηκα λιγότερο στους προφήτες. Ησυχία, κοιμάται ο κόσμος. Και πάμε σήμερα. Τετάρτη, δεν είναι σήμερα. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Φακή και προσευχή, λεμονιά μου. Φακή και προσευχή. Ο παπάς ο Φακής έφαγε παχιά φακή. Εδώ είσαστε. Λοιπόν, ακούστε τι σκέφτηκα, παιδιά. Εδώ θα βάλω πολύχρωμα λαμπιόνια που θα αναβοσβήνουνε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα φτιάξω μια εξέδα, θα βάλω το μηνά απάνω και θα παίζει κλαρίνο. Και εδώ θα βάλω τις ψισταριές. Με τα γουρουνόπουλα, το σπληράντορο, τη γαρδούμπα, το κοκορέτσι και όλα. Εστιατόριο θα ανοίξουμε. Ναι, αλλά στο βάθος θα βάλω κούνιες, τραμπάλες, μήλους, ηλεκτρονικά. Δηλαδή θα το κάνεις παιδική χαρά, ε. Ρε παπά, έτσι και το πάνω θα πάρει την Κυριακή οι χούλιγκαν, οι ροκάδες και τα φρικιά, θα γίνει χαμός στην Καζούρα. Γιατί δηλαδή, δεν θα είναι ωραία. Πάτε, sorry, αλλά κυκλοφορείς εκτός δακτυλίου. Κάντε τα πιο λιανά, ρε παιδιά. Παπάς είμαι, δεν είμαι μάντης να καταλάβω τι λέτε. Father, αυτό που σου χρειάζεται είναι φροντιστήριο. Φροντιστήριο, δηλαδή. Να περπατήσεις λίγο. Γιατί τώρα τι κάνω, δεν περπατάω. Να πας στα στέκια και εκεί που συχνάζουν οι νέοι. Να μπει στο αίμα μας και να καταλάβεις τι θέλουμε. Ναι, τι αυτά που λες, ρε. Πού να πάει, ρε παπάς άνθρωπος. Δουλειά σου εσύ. Θα πάω. Μα είναι επικίνδυνο. Είπα θα πάω. Χτύπησα χθες μια ένεση. Με έπιασε αμέσως. Go! Συχνάζουν δε και φοιτητές ιατρικής ή νοσοκόμοι με ειδικότητα στις ενέσεις. Άσε. Εγώ ήμουν δύο μέρες συνέχεια με τη δικιά μου. Έφαγα καλά. Παράδοση. Εις ή το δύο ημέρας με την δικιά του οικογένεια και έφαγε καλά. Δια την ρήψη δε των σφαιρών φορούσε οι νεάνιδες σλιπ λευκό. Με δικτυωτάς κάλτσας. Διαθέτουν 10 μπύλας, άλλο πράγμα.
Όχι, αυτά δεν γράφονται. Πάμε, πάτερ. Κάσε ρε λίγο. Έχουμε γάμο στις 5. Δεν πειράζει, σας περιμένει ο γάμος. Πάτερ, δεν θα παίξετε. Τι να παίξω. Bowling. Εγώ. Έλα, είναι έλα, πάμε, είναι έλα, πάμε. Έλα, έλα, πάτερ, θα γίνεις και ο πρώτος. Ο δεύτερος ποιος είναι? Μετά από σένα το χάος. Έλα, βγάλε τα παπούτσια σου. Να τα πλύνω τα πόδια μου. Πολύ ανοίγεται ο πάτερ. Άφησε τον, μαθαίνει. Δεν βλέπεις ρε, το έχει παρακάνει. Έτσι πρέπει για να μας θλησκιάσει. Λες. Ρε, βλέπετε. Μέχρι κόκκινα παπούτσια φόρεσα για σας ρε. Να γίνω δικό σας, να μπω ανάμεσά σας. Και μην κάνετε καμιά λαδιά και δεν έχετε στην εκκλησία. Θα μπερδευτούμε άσχημα, σας το λέω. Για φέρτε τώρα να τελειώνουμε. Έλα, να τα ξεπετάμε όλα. Να, βάλε τα δάχτυλα στις τρύπες. Θα τις βουλώσω. Ναι. Τις βούλωσα. Αχ, δεν βγαίνει. Κύριε Bowling, δεν βγαίνει το δάχτυλο, κύριε. Αχ, τραβάτε, τραβάτε. Ωραίο. Λοιπόν, σημάδεψε τα μπουκάλια. Μάλιστα. Γυάλινα είναι. Όχι, ξύλινα. Μα να μην τα σπάσουμε του ανθρώπου. Και μετά. Τι γίνεται μετά. Σημαδεύουμε το στόχο. Ναι. Και ρίχνεις την πάλα να τα πετύχει. Το στόχο. Εντάξει. Για ξαναδείξτε μου. Έλα, που είναι εύκολο. Για σένα είναι εύκολο, για μένα δεν είναι. Ρίχνεις την πάλα να τα πετύχει. Α, στο στόχο. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε του τώρα εσύ. Θα σου κάνω εγώ ρηξιά τώρα που θα βογγίξετε. Έμπαινε παπά. Δώσε παπά. Ρίκα. Έλα παπά. Έλα. Παπά της. Έλα παπά. Α, α. Ο πάγος σκοτώθηκε. Κοίτα πως του λάει. Παπά, φρένο. Πάει ο παπά. Και στα έλεγα ρε παπά. Τι τα ήθελες. Ξέρεις, αρέ. Μπράβο, παπά! Ρε, κουρέλες, έλα και σας τις ρίξετε, ρε! Αχ, έπαιτε! Αυτός, μεγάλε! Μα τι θα γίνει, κύριε Παπαδιά, πήγε 6 ώρα. Τι να σας πω, πρώτη φορά δεν είναι στην ώρα του. Και στο έλεγα εγώ, να κάνουμε πολιτικό γάμο. Πάμε να φύγουμε. Σας παρακαλώ, περιμένετε. Για να μην είναι εδώ ή σε κάποιο νοσοκομείο θα βρίσκεται ή ποιος ξέρει σε τι τραγική κατάσταση. Πέτε μου, πήγε! Πάτε μου, πάλι θα τα κάνω όλα λίπα! Παπά, πάτερ! Πάτερ! Έχουμε και το γάμο! Μωράσε μας τώρα με το γάμο, τώρα δεν είναι παιδιά! Αμάν, έχουμε και το γάμο! Έχουμε να βαφτίσουμε τους ανθρώπους, να τους παντρέψουμε! Πόπο, θα είναι και η λεμονιά εκεί! Αμάν, το ξέρω! Πάμε, παιδιά, θα τα πούμε αύριο, φάμε! Πού πας, ρε παπά, πού πας! Εδώ το βράδυ έχουμε κόντρα στις 12, το ξέχασες! Αμάν, έχουμε και την κόντρα! Καλά που μου το θύμισες, αγορίνα μου, μπράβο! Μπράβο, την κόντρα έχουμε! Πάμε, βίλια, για τα βαπτίσια! Una notte così, vuoi che non sia, e di vita lì, che tu scerì, devi dirmi di sì. Είσαι καλά, δόξα τω Θεώ, πήρα μια τρομάρα. Τι έγινε, πού είναι νύφη και ο γαμπρός? Έφυγαν, πήγαν στον παπά Αύγουστο. Εσύ πες μου τι έπαθες. Εγώ τι να πάθω. Γιατί άργησες. Γιατί άργησα. Γιατί άργησα, ρε Βίλια. Έπεσα. Έπεσε, ναι. Να σου δείξω και το σημάδι. Πώς έπεσες. Πέφτοντας. Τώρα τι ερωτήσεις αυτές που κάνεις, ρε γυναίκα. Ανέβα πάνω στη μηχανή να σε πάω στο σπίτι. Ησύχη. Τι είναι πάλι. Τι παπούτσια είναι αυτά. Παπούτσια. Δεν τα βλέπεις, ορίστε, είναι και πολύ. Αμάν! Ξέχασα να αλλάξω. Την κάτσαμε. Σε ρωτάω τι παπούτσια είναι αυτά. Αθλητικά. Αυτό το βλέπω. Τα δικά σου τα παπούτσια που είναι. Στον αθλητή. Γιατί? Κάναμε αλλάξω παπούτσια. Ναι, αυτό κάναμε έτσι. Γιατί. Γιατί ρε Μπιλιά. Για να τα διαβάσουμε. Για να τα διαβάσουμε. Τα παπούτσια. Ναι! Γιατί όλο τελευταίο έχετε ο Φουκαράς. Και θέλει να τα διαβάσουμε και να φύγουν τα κακά δαιμόνια. Κατάλαβες. Αύριο έχω τη Βαλκανική. Μετά είναι η Ολυμπιακή. Έτσι. Με ματιασμένα παπούτσια θα πάει να τρέξει το παιδί. Να πατώσει. Να θυμώσει και ο Κουλούρης να το κατσαδιάσει το παιδί. Δεν το καταλαβαίνεις. Άντε, πήγαινε τώρα σπίτι. Ή μάλλον να σε πάει ο Μπίλιας. Μπίλια, πήγαινε τη σπίτι γιατί εγώ θα μείνω λίγο ακόμα. Έχω κι άλλη δουλειά. Την ευλογία σας. Την έχει. Κοίταξε Χάλη, παπάς με κόκκινα παπούτσια. Σηκώ!
Συγγνώμη, ρε φίλε. Κάποιος παπάς, ησύχιος. Εδώ πέρα μένει, ξέρεις. Παπάς, ναι, κάπου εδώ. Α, ναι, εδώ μένει. Αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτό θα είναι. Μάλλον. Περίμενε με εδώ, ε. Δεν θα αργήσω. Παρακαλώ. Τίποτα. Τι τίποτα. Είναι μέσα ο πάτερ. Είναι σε ένα γάμο. Τι το θέλετε. Κόρη του είσαι. Ναι. Χάρηκα. Με λένε Πέτρα. Και με ένα Μυρτό. Λοιπόν, τι το θέλετε τον πατέρα μου. Του έφερα τα παπούτσια του. Τα παπούτσια του. Ναι. Αλλά αφού δεν είναι εδώ, θα ξαναπεράσω για να σας ξαναδώ κιόλας. Για ποιο λόγο. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος για να σας ξαναδώ. Δεν ξέρω, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο για να βγω. Άμα το θες εσύ, εγώ θα βρω τρόπο και θα σε ξαναβρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φύγε, άντε, γεια. Καλησπέρα και καληνύχτα. Νιστάζω, γυναίκα. Από τώρα, εγώ σε περιμένω. Κουράστηκα σήμερα. Έβαψα τόσες γλάστρες. Έπαθα και εκείνο το ατύχημα. Χώρια που είχα σήμερα 6 εξομολογήσεις. Ήταν καμιά γνωστή. Η περιέργεια θα σε φάει. Αλλά δεν πρόκειται να σου ξαναπω τίποτα. Γιατί? Γιατί, γιατί ό,τι σου λέω πας και το λες αμέσως στη γειτονιά. Εγώ στορκίζομαι ποτέ. Μην ψεύδεσαι. Πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου. Να πάω κι εγώ στο δικό μου, γιατί δεν κρατιέμαι. Ωραία ζωή κάνουμε. Να κοιμόμαστε με τις κότες. Οι νοικοκυρέοι κοιμούνται νωρίς. Κι έτσι ξέρει η αστυνομία ότι όσοι ξενυχτούν δεν είναι νοικοκυρέοι. Τι θέλεις, Λεμονιά? Να έχουμε μπλεξίματα με τις αστυνομίες. Άντε. Καληνύχτα και καλή κόντρα. Καλό ξημέρο. Ωχ, τι λίστα. Ησύχιε. Ναι. Δεν είναι καμιά γιορτή απόψε. Είναι όμως Τετάρτη. Ναι. Δίκιο έχεις. Το ξέχασα. Να μην το ξεχνάς. Αχ, τι νύχτα. Καληνύχτα. Ξέρει, τα πάντα ξέρει. Άντε, κοιμήσου. Ωρα τι έπαθα, θα χάσω την κόντρα. Κοιμήθηκες. Κοντεύω. Αργείς. Τι έπαθα, θα αργήσω. Πάλι. Αφού βγήκανε τα άστρα, δεν πέρασε η μέρα. Πού! Τι μπερδεύεις άστρα, ρε γυναίκα. Κοιμήσου να κοιμηθώ, να κοιμηθούμε. Καλά. Άντε μισού. Δεν είπα τίποτα. Άμα ξαναφωνάξει, θα την καθαρίσω. Thank you.
ωραία μεταμφίεση. Έκανες γερικό νόμα. Διαρριξούλα, διαρριξούλα. Εδώ αργόσουλα. Ναι. Ναι. Να κλέψεις. Βέβαια. Μη φας. Μη μπας. Γιατί. Δεν έχει τίποτα. Τρέχες. Λιγούρια. Αφού τους δάνεσαι και 2.000 από πάνω. Πεινάνε οι άνθρωποι. Ευλογημένοι. Θυσιάζομαι δια την νεολαία. Μπράβο. Στην ώρα μου έτσι εκλέσος είμαι. Φίλια. Τι θέλετε την κόντρα, θα μπλέξουμε σας λέω. Σκάσε και όπως είπαμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν όλα τα περίμενα, αλλά ό,τι θα κάνω κόντρα με παπά δεν το περίμενα ποτέ. Γιατί δεν το περίμενες ρε. Κανονικά όλοι οι παπάδες πρέπει να είναι ανάμεσά σας ρε. Να σας συμπαραστέκονται, να σας φροντίζουνε. Να σας περιθάλπτουν. Τι θα γίνει ρε παπά, θα την κάνουμε αυτή την κόντρα καμιά φορά. Θα την κάνουμε. Γιατί να μην την κάνουμε, τι έχουμε να χάσουμε. Λοιπόν, από εδώ μέχρι τη στροφή και πάλι πίσω. Εντάξει. Εντάξει. Τι στοίχημα μπαίνει. Τι θέλει και στοίχημα. Σκέτο δεν έχει γούστο. Η κόντρα πάτε για να καταλάβεις. Είναι κάτι ιερό. Δεν σηκώνει λαμόγες. Ιερό, ε. Και όσιο. Αφού είναι έτσι, τότε βάζω στοίχημα το δεξί μου. Μανουάλι. Τι είναι αυτό. Βρε τσόγλανε. Δεν ξέρεις τι είναι το μανουάλι. Πάτερ, βλαστημάτε. Μα δεν ακούς τη ρώτησε το σκεύος της παλάμης. Μου τη βίδωσε. Πάτερ, παρεκτρέπεστε. Πιάσαμε και εσύ, ρε. Όλο πάτερ και πάτε στο φινάλε. Λέγε με ησύχιο. Λέγε με GG. Είναι το χαϊδευτικό μου. Την ευλογία σας, GG. Πράσε ευλογίες τώρα. Ρε εσύ, τρέχα, δεν προλάβουμε, ρε. Φύγαμε! Φύγαμε! Άντε ρε τσόγλανη τώρα να δω σε τι κυβικά σας παίρνει. Τον κύριον Τέκνο μου, άγνωστος θεύουλε της Χόντας. Μπλόκο, μπλόκο! Μπλόκο! Σαμάτα η Γερμανή! Δική μας είναι, δική μας! Δική μας! Δεν προλαβαίνω. Δεν έκανα τίποτα κύριε. Άμου, δείτε το κλειδάκι. Δικιά σου μηχανή πάτερ. Ναι, δικιά μου είναι. Και τι κάνετε εδώ. Τι κάνω, αγιασμό. Κόντρα. Κόντρα, περάστε μέσα. Όχι, δεν έκανα τίποτα κύριε. Τι γίνεται τώρα, ρε. Μας πάνε μέσα. Κρατητήριο. Κρατητήριο. Πώς τις σας πιάσανε για κόντρες. Ναι, ρε πάνω. Τι τις θέλετε τις κόντρες. Εδώ είναι το ψωμί. Λοιπόν, θα ρίξω μια για πάρτσα. Σας θέλω. Ρίχνει να. Τα μπερδεύω, τα ανακατεύω. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι παπάς. Εδώ είμαι, βγαίνω. Όχι εσένα, ρε πάτε. Για τον παπά, λέμε. Τι, πιάσανε κι άλλο παπά. Τον παπά, το παιχνίδι. Α, για τον τραπουλό παπά, λέτε. Ρε ησύχιε, σε παπατζίδες έπεσε. Ου,
Επιτέλους ελεύθερος. Λοιπόν, τη γλιτώσαμε γιατί έδωσα και εγγύηση και ήταν εκεί πρώτη φορά. Λοιπόν, οι κόντρες κομμένες. Πω, διάβασες τι γράφει εδώ. Κρεζιλίκια πάει. Ντρέπουμε που φοράω το ράσο. Τον αφήσανε όμως ελεύθερο. Ναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Τη δεύτερη όμως θα τον δεις να μουστράρει εδώ στις εφημερίδες. Πω, ξεφτέλησε τον κλήρο. Να ανέβετε στα κεραμίδια. Τι να κάνω, βρε, στα κεραμίδια. Να διαμαρτυρηθείτε. Έτσι κάνουν τώρα οι παπάδες. Να νιαουρίζω. Δεν κάνω τέτοια ρεζιλίκια εγώ. Ξέρω που θα πάω. Ξέρω που θα καταφύγω. Γράφε, γιατί ξεχαστήκαμε. Η κόρη του Μανάβη ανέβηκε σε μηχανή. Έγραψε τον αριθμό. Μάλιστα, τον έγραψε. Μπράβο. Αμάν, αυτή δεν είναι η κόρη του Μινά. Μπαίνει στο τζιπ. Ναι. Γράφτηνε. Γράφει και τον αριθμό. Ευτυχώς που η κόρη μου είναι κάστρο ηθικής. Κράτα τσίλες, ε. Ναι, εντάξει. Μυρτώ. Τι θες εδώ? Στόπα, τι θα σε ξανασυναντήσω. Και να με. Σε παρακαλώ όμως, μην ξανάρθεις. Δεν θέλεις. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Τότε. Ήμουνα ήρεμη, Πέτρο, στον κόσμο που είχε φτιάξει ο πατέρας μου για μένα και ξαφνικά άρχισε να κομματιάζεται. Δεν μπορώ να πάω αντίθετα από τον πατέρα μου. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να μην ξανασυναντηθούμε. Αύριο θα κάνεις κοπάνα και θα το κουβεντιάσουμε. Κοπάνα, δεν είσαι καλά. Έτσι και το μάθει θα... Δεν θα το μάθει. Έτσι και μαθαίναν οι γονείς μας όλες τις κοπάνες που κάναμε, θα βογκούσε όλη η Ελλάδα από τις φάπες που τα τρώγαμε. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι θα σε περιμένω στο περίπτερο, στη γωνία. Θα πάμε παγοδρομίες. Καλά, φύγε τώρα. Γεια. Έλα, πάμε. Τι κάνεις εδώ, ρε? Κρατάω τσίλια σου. Και αυτό εδώ τι είναι? Κάνω τη στάση να μας πάρουν κρέφα. Άντε, ρε, πάμε, προχώρα. Τον ξέρεις αυτόν, Τίμω? Όχι, πάτε. Δεν φτάνουν οι δικοί μας, μας έρχονται και απ' αλλού τώρα. Είπαμε να τα γνωρίσετε όλα. Τα ωραία αυτά, όμως δεν είναι ωραία. Φουλ το βαλέ. Φουλ το άσο. Φουλ την κίνερα αυτή σήμερα. Με αληθινά λεφτά παίζουνε. Αυτή ψεύτικα. Αυτοί εδώ μέσα, πάτερ μου, παίζουν και τα σπίτια τους. Γι' αυτό τα κλείνουνε. Τι πάθατε? Τι? Παιδιά, πού έχει τουαλέτα? Από εδώ. Με συγχωρείτε, πάω για κατούριμα. Πάμε μέσα. Τα βλέπω. Τα βλέπω. Να, και εδώ. Μόνοι. Α, σοκολατένια είναι, για να τα δω.
Άσε με, παπά μου. Ωραίο πράγμα, για να το δέχεσαι, παρακαλώ. Άσε με να σκοτωθώ. Ωραία, λοιπόν. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Μπαμ! Όχι! Γιατί να σκοτωθείς, παιδάκι μου. Γιατί έχω γκίνια, τα χάσα όλα. Και επειδή τα έχασες όλα, πρέπει να αποτιμήσεις, κυρίων. Τι να κάνω. Πόσα έχασες. Πέντε. Ορίστε. Πέντε έχασες. Πέντε σου δίνω. Τι είναι αυτά. Πέντε χιλιάρια. Πέντε εκατομμύρια έχασα. Τότε να σκοτωθείς. Όχι. Παιδάκι μου, πάρτε αυτά και πήγαινε να παίξεις. Θα ρεφάρεις, είναι ευλογημένα. Πάρτε, παιδί μου. Πάρτε να πάω να παίξεις. Κάτσε να πάω να ρίξω μια μπόμπα. Βομβιστής είναι. Παπά μου. Τι έγινε. Κέρδισα. Και ρεφάρισα και κέρδισα. Αλήθεια, κόρη μου. Μπράβο. Πού είναι τα δανεικά που σου δώσα. Μπράβο. Και ύστερα λέτε πως είναι χρυσούζιδες οι παπάδες. Το βράδυ είσαι καλεσμένο στο κέντρο που τραγουδάω για πάτη σε όλο το μαγαζί να τα σπάσεις. Στα μπουζούκια. Ναι. Αχ, Παναγία μου. Άντε. Εντάξει. Άντε, εντάξει. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια σου. Πάρε και αυτό το διάλογο και σε καλή μεριά. Ευχαριστώ. Άντε. Μην ξεχάσεις το βράδυ, παπά. Όχι, δεν θα κοιμηθώ. Σε περιμένω. Καλά, θα έρθω, θα έρθω, θα έρθω. Λες να είναι ευλογημένα να πάω να τα παίξω κι εγώ. Άσε καλύτερα να πάει. Τι έγινε, παπά. Α, δεν τα μάθατε. Ο τραγουδιστής που έπεσε προηγουμένως χαρτιά και κέρδισε με τις ευλογίες μου, με κάλεσε το βράδυ να πάω στο μαγαζί του να διασκεδάσω. Εγώ δεν θα πληρώσω τίποτα. Όλα τσάμπα, αυτός θα τα πληρώσει όλα. Ανάτι, έρχονται. Γεια σας. Ρε, ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Ο παπάς σήμερα κυκλοφορεί σόλο, σε σκυλάδικο. Άλλα. Για δες εξέλιξε ο παπάς. Λοιπόν, με τέτοιο παπά, εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία. Έλα, μωρέ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ολόκληρος παπάς και να κάνει τέτοιες μαλακίες. Για κάσε, ρε. Ό,τι κάνω, κάνει απάτημα. Εσύ. Η δικιά σου περιμένει, άντε. Ναι, εγώ πάω μέσα τώρα. Πάω κι εγώ έτσι να ρίξω καμιά στροφή, να σκουβάνω όλους. My blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. Πρώτο, πολύ καψούρα έπεσε. Στάρω. Σίγουρα κοντρέ, επιτέλους, πάπα, πάχελος, τι πάντα θα γίνουμε εδώ πέρα. Στράσου να πεις τόσο μια έτσι, ψοφίσω την λίγα. Όπου, Πέτρο, άνοιξε, πάμε να φύγουμε, θα φωνάζει ο μπαμπάς. Καλά, καλά, θα φύγουμε, μια πόρτα ακόμα, εντάξει. Πολύ μικρά, πολύ μικρά, θα μισή.
ούτε μια λέξη, μια φθηνή δικαιολογία. Δεν βρήκες έτσι για τα μάτια να μου πεις. Λες κι ήμουν μόνο μια τυχαία γνωριμία, μια γνωριμία όπως λένε τη στιγμή. Ύπνο μου ξυπνάω, βλέπω και παγώνω. Αλλά δίπλα μου το μαξιλάρι, ορφάνω και μόνο. Δίπλα μου το μαξιλάρι, ορφάνω και μόνο. Συγγνώμη, και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων. Ανθρώπινο σωφορώ, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Νύχτο περπατάς, νύχτο περπατάς. Όταν πέφτω και κοιμάμαι, μάλλον σε νυχτάς. Νύχτο περπατάς, νύχτο περπατάς. Όταν πέφτω και κοιμάμαι, μάλλον σε νυχτάς. Αλλά απόψε από θνής γιοντρής κατάτος. Αλλά να ζήσουνε αγνέ ψυχιά. Φέρτε μου την Άντζελα τη Δημητρίου να τη σκίσω. Δώσ' τα όλα, δέσποτα. Άναψε ένα αυτός σιγάρο είναι. Και ο άλλα έξι. Και το πομολό γυρίζεις μόλις έχει φέξει. Και το πομολό γυρίζεις μόλις έχει φέξει. Φέρτε ίνον, αλλά ο ίνος είναι προϊόν αμπέλου και άμπελος είναι ευλογημένη από τον Κύριο. Νύχτο περπατάς, νύχτο περπατάς. Βάρα όσο θέλεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα. Α! Όταν πέφτω και αλλά είμαι και ο πρώτος. Ξενυχτάς, νύχτο περπατάς. Αυτός είμαι. Νύχτο περπατάς. Όταν πέφτω και κοιμάμαι, μάλλον ξενυχτάς. Τι έγινε, σας έκοψε η ΔΟΗ το ρεύμα? Όχι, μας την πέσανε. Την πέσανε πολύ. Δεν κατάλαβες, δέσποτα. Μετά τις δύο συνεχίζουμε με κυρία μέχρι τα ξημερώματα. Α, ευσεβείς άνθρωπο. Είδες και τους είχαμε παρεξηγήσει. Α, μυρίζει και λιβάνι. Σούμα, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Δώσ' τα όλα, δέσποτα. Πού είσαι? Όλοι εκεί είσαι. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο. Δεν είμαι κι άσχημος. Μα
την ξαναπατάω εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τα θέλουν οι παπάδες στα γένια. Μου αρδέ θα γίνω αρχιεπίσκοπος. Θα τα καταργήσω όλα αυτά. What you will and what you won't, uh-huh. What you can and what you can't, uh-huh. This is what you got to know. Love you so it didn't show. Τι έπαθες? Ψυχή, τι βλέπω? Τι βλέπεις? Πού είναι τα γένια σου? Έφυγαν. Και πού πήγανε? Ταξίδι. Ταξίδισα. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Παπάς της, τι βρε. Τι ήθελες να κάνω, μωρέ, Λεμονιά? Τι ήθελες να κάνω? Ξέρεις ότι είχα πάθει τριχοφάγο. Ξέρεις τι είναι ο τριχοφάγος? Δεν σου μένει τρίχα για τρίχα, μην το πάθεις ποτέ. Τι ήθελε, να γύρω σαν το γήπεδο του Παναθηναϊκού? Τούφα πράσινη εδώ, τούφα πράσινη εκεί. Έχεις δει κανένα παπά με έμπριμα γέννη? Γι' αυτό κι εγώ τα ξύρισα και σε ένα μήνα θα μεγαλώσουν, θα γίνουν όμορφα και πιο γερά. Και φουντωτά, φουντωτά. Κατάλαβες? Πού πήγε? Κατάλαβα. Είναι πολύ απλό. Και δεν μου λες. Πώς θα κυκλοφορείς τώρα? Μη σε νοιάζει. Θα φοράω για κανένα μήνα αυτό εδώ. Όλα τα έχω προβλέψει. Μην ανακατεύεσαι εσύ. Ορίστε κατάντια. Λεμονιά. Ποιο ράσο λες να φοράσω σήμερα? Να βάλω το μπλε ολέ με τις μαύρες μπότες και με τη φαρδιά τη μαύρη ζώνη? Ή να φορέσω το κόκκινο το μελανζέ με τις άσπρες μπότες και τη φαρδιά την άσπρη ζώνη και με το γυλαίκο το σακάρ? Εγώ λέω να φορέσεις το ροζ ράσο με τις μαύρες αρκιέρες. Θα σου πηγαίνει τρέλα. Εγώ λέω καλύτερα να φορέσω το πράσινο. Είναι πιο φωτεινό. Ορίστε κατάντια. Να στεγνώνω τα σλιπάκια σου στο φούρνο της κουζίνας. Τι έγινε, μας γκρεμίσαν την ταράτσα? Όχι, αλλά ντρέπομαι να πλώνω πολύχρωμα σλιπάκια στην ταράτσα. Ρεζίλη γίναμε. Γιατί γίναμε ρεζίλη γυναίκα, τι δουλειά μας κάνουμε? Πώς θα πούμε ανάμεσα στην νεολαία? Φορώντας μακριά σόβρακα σαν τον Αύγουστο. Γι' αυτό σου λέω να μην τρέπεσαι, να τα πλώνεις στην ταράτσα. Ξέρω εγώ τι κάνω. Βέβαια. Ποιος έχασε την τροπή για να τη βρεις εσύ? Ωραίο είναι, ζεστό. Σαν τη ρόπιτα. Μπράβο, Λεμονιά μου. Να μην τα πλώνεις την ταράτσα, στο φούρνο να τα βάζεις. Α, κοροϊδεύεις τώρα κι από πάνω. Δεν φτάνει δηλαδή που γίναμε ρεζίλι με τις κόντρες και τις δεξόνες σου. Σκέψου να μαθαίνω να τη φοράς και κόκκινα σλιπάκια. Ούτε ο Βόλγας δεν θα μας ξέπλαινε. Μωρή, είπες Βόλγα? Γιατί είπες Βόλγα? Έτσι πειράζει. Βεβαίως και πειράζει. Διότι ένα κόκκινο χρώμα από μόνο του είναι απλώς ένα χρώμα. Όταν όμως μπαίνει στη μέση και ο Βόλγας, τότε πάβει να είναι απλώς ένα χρώμα και πολιτικοποιείται. Και ένα πολιτικοποιημένο χρώμα δεν μπορεί να γίνει ποτέ σλιπ. Ορίστε. Πήγε μεσημέρι και δεν έχω κάνει ούτε έναν αφορισμό. Να αφορίσετε. Ποιον? Το Μίτσο το φούρναρι. Γιατί? Γιατί κλέβεις το ζύγι. Σώπα βρε, αδερφέ, τώρα για μια μικρή αμέλεια να φορήσω τον άνθρωπο. Έπειτα μας δίνει και τα πρόσφορα δωρεάν. Είναι κύριος. Στοιχεία. Τι είναι πάλι? Τι θα πάμε σήμερα, ξέχασα να σε ρωτήσω. Μπίσου. Παρασκευή δεν είναι σήμερα? Νηστεία. Ξέρω εγώ, φτιάξω. Φτιάξε λίγο ψάρι τηγανιτό, με λίγο χυλό. Α! Και φτιάξε και καμιά σαλάτα από αυτές τις νόστιμες που φτιάχνεις. Τι θα έλεγες να τραβήξω έναν αφορισμό σε αυτόν τον Καραγκιοζόπουλο της ΑΕΚ που εγκατέλειψε εγκυμονούσα? Όχι αυτό, πάτερ. Γιατί? Γιατί η ομάδα μου πάει για πρωτάθλημα. Αν θέλετε, αφορίστε το Λεφάκι. Λεφάκι. Τι είναι αυτός, καινούριος παίκτης? Είναι στο συμβούλιο και μας έχει κάψει. Α. Βρε έσχος των αιώνων, βρε μίασμα της κοινωνίας, βρε κάθαρμα, βρε προσβολή της εκκλησίας. Ας διαβάσω ένα ωραίο τροπάριο. Τι να το κάνω το τροπάριο? Εμείς αγωνιζόμαστε για την ηθική και τιμιότητα του κόσμου και αυτός ο αχρίος έχει πνίγει μες στο βούρκο. Θα τον εσκίσω. Εμείστε πίεση. Θα τους σκίζω και την πίεση. Έχει πίεση ο Λεχρίτης. Συνάδελφε. Δεν είμαστε συνάδελφοι. Συνάδελφε.
Εμένα αποκάλεσες έσχος των αιώνων. Ναι, βρε. Εσένα. Ορίστε, τι θέλεις, έλα εδώ. Όχι σε αυτό το ύψος. Ένα έχω να σου πω. Πρόσεξε πώς μιλάς, γιατί θα φάμε τα μουσια μας. Ορίστε, ορίστε γλώσσα που μεταχειρίζεται. Τι περιμένεις, τι περιμένεις από αυτόν. Ορίστε, φόρεσε και πράσινο ράς. Της κλαδικής είσαι, βρε. Πρασινοφουρός έγινες. Αχ, είναι γνωστόν ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά. Τότε εσύ γιατί τα φοράς. Για να καμουφλάρεις την αποτυχία σου. Εγώ, βρε, αποτυχημένος. Εγώ, βρε, σάπια η εξάτμιση. Να σου χώσω. Πρόσεξε γιατί με βρίζεις. Ναι, σε βρίζω. Και πάρε τη μηχανή σου και φύγει από εδώ, γιατί θα γίνει της Ιεριχούς. Λοιπόν, αφού το πας έτσι, είσαι για μια κόντρα. Χριστός και η Παναγία. Εγώ να ανέβω απάνω σε αυτό το σατανά. Ποτέ. Μα και να θέλεις δεν μπορείς, αφού δεν έχεις δίπλωμα. Δύσκολο είναι να βγάλω δίπλωμα. Πολύ εύκολο για μένα. Αλλά εγώ δεν θα γίνω ποτέ ρεζίλης. Όπως είσαι εσύ, ντροπή της ενορίας. Παπά, μη μου κολλάς. Κολλάω γιατί είσαι ρεζίλης. Εγώ που πλησίασα την νεολαία, που έγινα φίλος μαζί της. Έγινες φίλος και σε κάνανε καμικάζι. Αλλά τα θέλει ο καβάλος. Όταν όμως γεμίσει νέους η εκκλησία η δική μου, τότε εσύ να δω τι θα κάνεις. Να δεις, μα μήπως βλέπεις. Βλέπεις μες στο βούρκο της αμαρτίας που κυλιέσαι. Α, μα εσύ δεν υποφάρασαι. Χειροδική, ιερεύς και χειροδική. Εκεί πάνω θα μείνεις. Και να φωνάξεις για ένα του ΟΤΕ να σε κατεβάσει. Βοήθεια! Φώνασε. Βοήθεια! Βοήθεια, χριστιανοί! Χειροδίκησε! 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 Σιγά! Επειδή είσαι η μοναδική μου φίλη, γι' αυτό τα είπα όλα. Μα είναι απίστευτο. Ο Ησύχιος να περπατεύει. Μάλιστα, ο Ησύχιος και μη γελάς. Ποιος το περίμενε. Μα καλά είσαι σίγουρη ότι πάει σε κέντρα. Με τα ράσα. Μήπως ο άνθρωπος πάει σε καμιά αγαθοεργία και δεν στο λέει. Αφού ήταν στο πει στο μεθύσι. Δομοκοπούσε σου λέω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Εγώ λέω να τον παρακολουθήσουμε. Βλακίες. Καθόλου βλακίες. Μόνο έτσι θα βεβαιωθούμε. Αλλιώς δεν μπορώ να το πιστέψω. Ωραία λοιπόν. Ας τον παρακολουθήσουμε. Λέει ότι δεν μπορεί. Λες να μην το είδα, ρε Μπίλια. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν εντάξει ο πατέρας της. Σαν φυλακισμένη την έχει. Περίμενε. Κάτσε, πού πας, ρε. Κράτα τις ήλιες μου, φίλε. Όπου θα μπλέξω με αυτό που μπλέξα. Τι κάνει αυτός, ρε. Αχ, τον καψούρι που ανεβαίνει. Τι κάνεις εκεί, είσαι καλά. Να μας δει κανείς, φύγε. Να μας δει, δεν κάνουμε τίποτα κακό. Αυτά να τα πεις στον πατέρα μου. Κοίτα να δεις, το σκέφτηκα το θέμα. Και πρέπει να δώσεις τον πατέρα σου να καταλάβει ότι είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι εξαπτέρυγο. Με ποιο τρόπο. Θα σου το πω εγώ. Θα φύγεις από το σπίτι. Θα πανικοβληθεί και έτσι θα καταλάβει το λάθος του. Όχι, ο πατέρας. Ο παπάς. Τώρα θα γίνει της εκκλησίας. Φύγε, φύγε σε παρακαλώ. Μα να με βάλει εμένα απάνω στο κουτί του ΟΤΕ. Είναι δυνατόν. Ο Θεός όμως αγαπάει τον καμικάζι, αγαπάει όμως και εμένα. Θα τιμωρηθεί, διότι υπάρχει θεία δίκη, θεία δίκη. Δίκιο δεν έχω, Θεέ μου, δίκιο δεν έχω. Θαύμα, άκουσα τη φωνή του Κυρίου, γυναίκα. Άκουσα τη φωνή του Κυρίου, γυναίκα. Εδώ ήμουνα και άκουσα τη φωνή του Κυρίου. Μα είσαι σίγουρος, άντρα μου. Α, δεν με πιστεύεις. Μη με κνευρίζεις. Δεν βλέπεσε, παπάς, είσαι εσύ. Αντί να βγαίνεις στην εκκλησία, ανεβαίνεις τα μηχανήματα, δεν σου φυλάω το χέρι. Να. Όχι, τι πάθαμε.
γίναμε ρεζίλοι και στα βορρά. Εδώ είσαστε όλοι. Μόλις γύρισα από το τζόκινγκ. Είδατε το πρόγραμμα της εβδομάδος. Ποιο πρόγραμμα? Εκεί το έχω αναρτήσει. Μόλις θα στον κάνω εγώ τον πατέρα Αύγουστο να λειτουργεί σε άδεια εκκλησία. Δεν θα είμαστε καλά. Την ευλογία σας. Την ευλογία σας. Μιλάμε τον Εδεσιμότατο, δεν καταλαβαίνεις. Θα κόψει τα εγώ. Ας κόψει. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ναι, σας ξαναενοχλώ. Ναι, πρόκειται για τον πάτερ Ησύχιο. Μόνο η δική σας επέμβαση μπορεί να τον σταματήσει από τον κατήφορο και από το κατρακύλισμα που έχει πάρει. Ναι, τι να δείτε. Κόντρες, σούζες, κρατητήρια. Οι εφημερίδες, είδατε τι γράφουν οι εφημερίδες. Μας διασύρει τον κλήρο, έχουμε γίνει ρεζίλοι. Παρακαλώ να επέμβετε αμέσως. Αμέσως και θα πάω φυλακή, θα τον σκοτώσω. Έτσι μου αρέσει, ανάσανα. Και τώρα τι κάνουμε. Άσε, ξέρω. Πήγαινε πιο μέσα. Βίβλοι ανοιγίσονται, φανερωθήσονται πράξεις ανθρώπων.
Ευφεή προστεν του αστέχου βήματος, διηχήσι δε, μη χασμουριά σε κυρτάσω. Αλληλούια! Διηχήσι δε η κοιλά σάπασα φοβερό βρίχματι του κλαθμόνο. Τι παρέμεινα? Σε ρωτάω, τι έλεγα τόση ώρα? Κάτι για την πλατεία Κλαθμόνος. Πλατεία Κλαθμόνος? Ρε! Για τον Τρίτσι με πέρασες να μιλάω για το εκιστικό. Τι έλεγα? Εγώ δεν ξέρω από αυτά, πάτερ. Εγώ είμαι υδραυλικός. Εσύ, κυρία Μαρία? Εγώ, παιδάκι μου, δεν πήγα σχολείο. Α, δεν πήγα σχολείο. Και τι ακούς τότε εδώ? Αυτά που λέτε. Α, αυτά που λέμε. Και τα καταλαβαίνεις? Όχι. Αλλά αφού τα λέτε εσείς, σωστά τα είναι. Πώς θα είναι σωστά αφού δεν καταλαβαίνεις? Ρε εσείς, πάτε να με τρελάνετε. Δηλαδή τόσα χρόνια μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Και γιατί δεν ήθελα να μου πείτε, παπά ησύχιε, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτά που λες. Θα κάνατε μεταγλώτηση? Θα τα έλεγα στη δημοτική. Και αυτό θα κάνω από την ερχόμενη Κυριακή. Άντε, γιατί μέχρι εδώ με καταφέρει. Είδα και έπαθα να σας μαντρώσω. Σας έφερα και κουραμπιέδες. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Συνεχίζω. Τι να έχει πάθει η ρημάδα. Όλη τη νύχτα μου βγήκε ο πάτος να την κουβαλάω. Μπήλια το λάδι. Μπήλια τι το λάδι είπα. Ορίστε. Τι είναι αυτό, ε? Λάδι. Λάδι είναι αυτό. Αυτό είναι το λάδι για τα καντήλια, ρε. Εγώ σου πατωρά της μηχανής. Ε, πες το από την αρχή. Τα έχω μπερδέψει το μέσα. Εγώ δεν είμαι παπαδάκι. Μηχανικό σκοτεύω να γίνω. Πάρτο και πατωρά της μηχανής. Γιατί όλα εσύ το. Πάρτο και φύγε γρήγορα. Άντε. Τι να έχει πάθει. Το καρπινατέρ θα φταίει, δεν θα κάνει σωστή τροφοδοσία. Μόνος με την πάγω στο μηχανικό να πάρουν λεφτά. Δεν είσαι καλά. Πατερσίκε! Πατερσίκε! Μετά, μετά! Τώρα δεν βρίσκω που δεν κάνει καλή τροφοδοσία. Ρε, μια ώρα σε ξεφωνήσω, δεν ακούς. Μη μου ζαλίζεις τα... Τι είπες, ρε? Πυράκια, άνθρωπέ μου, και δεν μπορώ τι να... Τι λες, ρε? Δεν μπορώ να βρω, λέει, τα άμφια και τα εξαπτέρυγα. Δεν τι κάνεις. Καλά, ευχαριστώ, εσύ στο σπίτι όλοι καλά είναι. Ναι, δώστε εδώ μια... Τι λες, ρε, γιατί λειτουργείσαι. Λειτουργώ, δεν μ' ακούτε. Εσύ είσαι αυτός. Πώς είσαι εσύ εκεί, αφού είσαι εσύ εδώ. Και αφού δεν είσαι εσύ εδώ, δεν μπορεί εσύ να είσαι εκεί. Άρα, αφού δεν είσαι εσύ εκεί, άρα είσαι εδώ. Και εφόσον είσαι εδώ, δεν είσαι εκεί. Τελείως. Πού είσαι, ρε, τέλος πάντων? Εδώ και εκεί. Είμαι διπλής εγγραφής. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το ακούω. Έγινε ψάλτης ο Καζατζίδης? Όχι. Ο Μπίλιας. Αυτός, ξέρετε, θα έκανε τη ζημιά. Αχ, εμένα. Εσύ, Καζατζίδη, πήγες και έβαλες. Έλα, Παναγία μου, Χριστέ μου, άκου, Καζατζίδη. Χάθηκε, ρε, να βάζεις τη μασχολία, ρε. Με αυτά που κάνεις δεν σκέπτεσαι. Τι ψυχή θα παραδώσεις, ρε? Το σκέφτομαι. Γι' αυτό κάνω όλα αυτά που κάνω. Τι σκέπτεσαι? Ε, σ' αφήνει η Σούζα και κόντρα να σκεφτείς και τίποτα άλλο. Αλλά εκείνος με έστειλε για να βάλω μια τάξη εδώ μέσα και θα τη βάλω. Εκείνος σας έστειλε. Μπήκε στον κόπο να ασχοληθεί με μένα. Τα είδατε, τα είδατε. Μ' αυτό εδώ κάνει τις Σούζες αυτό. Εκείνος είναι αυτός. Αυτός σας έστειλε. Ρε κοντέ, γιατί με κάρφωσες? Α, ησύχε. Μην κρίνεις τα πλάσματα του κυρίου. Μπορεί ο κύριος να τσιγκουνεύτηκε στον πόη στον κύριο συνάδελφο, αλλά θα έχει το σκοπό του. Ε, ό,τι πείτε. Έτσι. Τυράκι, δεν έχεις σήμερα? Θα το πω στον παπά να σας φέρει και τυρί. Πάντως είχε κόσμο, ε? Ναι. Όπως ο Ιούδας πρόδωσε για 300 αργύρια, έτσι κι αυτοί προδώσανε για ένα γκουραμπιέ. Δεν ξέρω τι λες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είχε κόσμο. Με τέτοια μέσα. Θέλετε δηλαδή να βάλω κι εγώ μελομακάρονα? Α, όλα καλά. Μην αντιγράφετε τα μεθόδους μου, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Πάτε ρηψύχε, παρεξτρέπεσαι. Ο σκοπός όμως αγιάζει τα μέσα. Ναι, αλλά τα μέσα που χρησιμοποιείς είναι παράνομα. Μια ζωή offside.
Α, θα λογοδοτήσεις. Θα περάσεις από το γραφείο μου να σε περάσω από το πειθαρχικό. Μα εγώ έχω καλό σκοπό. Αυτό το κρίνω εγώ. Στην πείρα είναι αιρετικός. Δεν θα σε πετύχω μόνο σου πουθενά έξω, ρε Αλμπάνι. Με απειλή. Θα σου πρίξω το μάτι. Με απειλή. Πάτερ ησύχη. Απειλείς τον πάτερ, θα περάσεις από το πειθαρχικό. Σε περιμένω στο γραφείο μου. Πάμε Σεπτέμβρη. Αύγουστος. Πάτερ ησύχη. Να σας πω. Μισό λεπτό. Τι να του πει. Ο παπάς τα αυτή. Είδατε που σας τα έλεγα. Μέχρι στην εκκλησία κουβαλάει τις εξόγαμες. Παιδί του είναι. Τι παιδί του. Υπάρχουν εξόγαμες γκόμενες. Μα δεν σας το είπα για να το φωνάξετε. Του λέω λόγο. Όχι, ο λόγος. Εσύ τρίτες. Δεν υπάρχει λόγος. Πώς λόγος. Πάμε να ακούσουμε. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Μα τώρα πήρα την απόφαση να εξομολογηθώ. Σήμερα. Κυριακάτικα να εξομολογηθείς. Δεν γίνεται. Έχω έφοδο. Ησύχιε. Αρνείσαι να εξομολογήσεις μια αγνή ύπαρξη. Αυτή είναι αγνή, αυτή είναι... Ξέρω. Για να έρθει εδώ να εξομολογηθεί θα πει ότι είναι αγνή. Ελάτε από εκεί. Θα σας εξομολογήσω εγώ. Μάλιστα. Πάρε δρόμο, ρε. Όχι, θα σ' άφηνα. Ώστε, κοριτσάκι μου, θέλεις να εξομολογηθείς, ε? Μάλιστα, πατέρα. Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι μου. Αυτό δείχνει ότι είσαι αγνή κοπέλα, ε? Είσαι παντρεμένη. Όχι. Να, ούτε κι εγώ, ε? Ούτε κι εσείς. Να, γιατί? Τι γιατί δεν υπάρχει γιατί. Ο νόμος το απαγορεύει. Εμείς δεν παντρευόμεθα. Ποιος νόμος, καλέ. Ποιο? Εδώ ο κύριος είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Μα άλλα λέει ο κύριος, άλλα κάνει τώρα, δεν είναι θέματα. Λοιπόν, αυτοκίνητο έχεις. Μάλιστα έχω. Έχει. Ωραία. Θα με πάρεις με το αυτοκίνητο, θα με πάρεις στο σπίτι να σε εξομολογήσω. Έτσι, διότι όπως λένε και οι Ρώσοι. Γκρέζια βαπρεσνόσκι, θα μπλασκά τον μπούσκα για μια πονημάη. Παρούσκι, θα σε σούζεις μπρούσνα βανταγκρά, ένα γιούρνεδι, ένα σε σμιές μια δευρουμάτνεγκα, την κρινιά χρουσιά με δευρουμάτνεγκα. Θα βαντά. Ψυχή είναι κι αυτός μοντέρνο. Δεν έρχονται. Γιατί? Δεν γουστάρουν να έχουμε. Και εσύ τι κάνεις εδώ να πούμε. Εγώ βασικά δουλεύω εδώ πέρα, ε. Είμαι disc jockey. Υπόδρομο το κάνετε εδώ, ρε. Έλα ρε παπά. Ώστε οι άλλοι δεν θα έρθουν, έτσι. Όχι. Έμπλεξα με μαλάκες. Έλα παπά. Όπα της. Παπά Τσαρπίνι! Πόπο, σε ξεφωνίζουνε ησύχιε. Ρε ησύχιε, ξεστράτησε το. Ρε ησύχιε, πού είναι η λεπαιδιά σου. Το ξέχασες ότι είσαι ιερέας και ότι ιερέας σημαίνει φάρος που φωτίζει την οικουμένη. Τι ανοησίες είναι αυτές που κάνεις. Πόπο, τι μανούλι είναι αυτό. Ησύχιε, σύνελθε και γύρνα γρήγορα στο σπίτι σου, μη σου ρίξω καμιά φάπα. Κολόπαπα. Είδες πόσο εύκολο ήτανε. Εύκολο για σένα, για ρώτα και εμένα να δεις. Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά.
Άφησα τα φώτα αναμένα. Τα φώτα μόλι σκέφτεσαι τώρα. Όχι, παιδιά, γουστάρω και πολύ φάση, Εδώ έγινε χαμός και ο παπάς κοιμάται ακόμα. Έτσι και ξυπνήσω από το πρωί ο παπάς και δει τι έγινε, θα την κοπεί ο ύπνος. Ω, σίγουρα. Τσάρλος, με ευχαριστώ πολύ, Πάμε, παιδιά, πάμε. Στραβωμάρα! Μυρτώ, τι θέλεις τέτοια ώρα έξω? Και η πυροσβεστική, τι δουλειά έχει εδώ η πυροσβεστική, πήραμε φωτιά? Όχι, όχι, είναι ο ξάδελφος του Πέτρου. Δικός μου, ο ξάδελφος. Να σας εξηγήσω, πάτερ. Για εξήγα. Εγώ και ο Πέτρος αποφασίσαμε να φύγω λίγο από το σπίτι, μήπως συνήλθε ο πατέρας μου και με δει σαν άνθρωπο. Και τη πιο μεγάλη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πού τράψατε, Μα πάτερ, το κάναμε για καλό σκοπό. Σιωπή, πάρετε αυτό το κλειδί. Είναι της εκκλησίας. Να πάτε τώρα εκεί. Όλοι μαζί, μην τους αφήσεις μόνους και να προσευχηθείτε. Άντε, στο καλό. Άντε. Απαγωγή με πυροσβεστική. Πρώτη φορά έχω δει. Ξύπνια είσαι γυναίκα. Κάθε νύχτα είμαι ξύπνια, άντρα μου, και σε περιμένω. Πώς, δεν τα ήξερες όλα? Ναι, τα ήξερα. Να. Και δεν έκανες τίποτα? Πώς δεν έκανα, άντρα μου. Κάθε βράδυ προσεύχομαι για σένα. Οι προσευχές σου πιάσανε τόπο, λεμονιά μου. Τώρα κατάλαβα τι βλάκας είμαι. Μπορείς να με συγχωρέσεις? Μπορώ. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς. Καλημέρα, πάτερ. Καλώς το βοηθό του καμικάζι. Τι θέλεις εδώ, βρε? Ήθελα να σας μιλήσω. Για ποιο πράγμα? Ο πάτερ Σίγιος, πάτερ Άγουστε. Πήγε το στραβό δρόμο και πρέπει να τον βοηθήσετε. Εγώ? Να βοηθήσω αυτό τον αχρίο? Να πάει στην Έλπα? Δεν έχω καμία σχέση εγώ με μηχανόβιους. Σας έχει ανάγκη, πάτερ. Ανάγκη και κόψιμο. Ο αλυταράς. Τέλος πάντων. Για να το αποδείξω ότι εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος, λέγε. Αύγουστε! Τι συμβαίνει? Η Μυρτώ! Τι η Μυρτώ? Έφυγε! Για το σχολείο? Όχι, έφυγε από το σπίτι. Πώς? Πότε, γιατί? Δεν ξέρω, πήγα στο δωμάτιό της και το βρήκα άδειο. Άδειο? Λέγε, καντιλανάφτη, εσύ τα ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα, στη μπουμπούκα μου. Αυτός ο παπασούζας που γυρνάει με αυτούς τους καμικάζι. Αυτός τα ξέρει. Πάω να καθαρίσω. Εσύ είμαι στην εκκλησία. Έλα μαζί μου. Θα δείτε μαζί μου. Πίσω μου σ' έχω, σατανά. Πήγαινε μέσα. Μάλιστα. Τι ανόητος που ήμουν. Μόνον η πίστης μπορεί να φέρει τον κόσμο στην εκκλησία, τίποτε άλλο. Έτσι είναι, άντρα μου. Πάντως τη δημοτική να την κρατήσεις, να σε καταλαβαίνει και ο κόσμος. Θα την κρατήσω, τη δημοτική. Βρε, ρασοφορημένη συμφορά. Πού είναι η κόρη μου, βρε? Την έχασες? Ναι, την έχασα. Μήπως έχει ανεβεί στο πατάρι? Αλλά πού να φτάσεις εσύ να δεις? Αλήθεια, πάτερ, έφυγε. Ρε χοντρέ, τι δουλειά έχεις εσύ με το αντίπαλο στρατόπεδο? Ησύχιε, δεν είπαμε ότι αυτά ξεχάστηκαν? Το ζήτημα είναι να βρεθεί η κόρη του παπά Αύγουστο. Είδατε πως τα κατάφερα. Τη φύλαγα στην αυθαλήνη και μου την έφαγε ο σκόρος. Αχ, κι εγώ απέτυχα, αγαπητέ συνάδελφε. Κάτσε πιο, χοντρέ. Δεν κατάφερα να φέρω την νεολαία στην εκκλησία. Είμαστε και οι δύο αποτυχημένοι. Ναι, είμαστε και οι δύο ηλίθιοι. Ναι, ηλίθιοι. Πάτερ Αύγουστε. Ορίστε. Λέω αν. Αν. Κάνω μια υπόθεση. Ναι. Λέω αν, ας πούμε. Ναι. Πες ότι δεν το είπα, ξέχασέ το αμέσως. Αν. Αν. Ερχόταν ξαφνικά η κορούλα σου εδώ μπροστά σου. Θα τη συγχωρούσες? Το ρωτάς. Τι άλλο πλάσμα έχω στον κόσμο εγώ από αυτή? Και θα την άφηνες να ζήσει ελεύθερη σαν άνθρωπος? Μόνο να γυρίσει, ησυχία. Μόνο να γυρίσει. Αν ξαναγύριζε. Όχι. Κάθομαι για να έχουμε το ίδιο ύψος, να μην κομπλάρεις. Πολύ ευγενικό.
Έλα να προσευχηθούμε, αγαπητές συνάδελφοι, και ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του. Θα μας ακούσει? Γιατί να μην μας ακούσει? Όλους τους ακούει ο Κύριος. Ψηλά είναι, ψηλά είναι. Ψηλά. Καλά, πότε πρόλαβε ο Κύριος? Πρόλαβε. Σταμάτα τις προσευχές. Σε άκουσε ο Κύριος. Μυρτώ, μυρτώ, μυρτώ. Κοριτσάκι μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Μίλα, σταμάτα να την παρά. Καλά σου λέει, βρε, τι την παρά συνέχεια. Πώς από εδώ, πάτερ? Ήρθα να δω τον πάτερ ησύχιο εν ώρα εργασίας. Όπου να είναι τελειώνει, Μάλιστα. Σταμάτα. Και να δίνετε την αγάπη σας απλόχερα, γιατί είστε χριστιανοί. Να ανοίγετε την πόρτα σ' όποιον έχει ανάγκη. Επειδή όμως υπάρχουν και οι κλέφτες, και τώρα τελευταία έχουν γίνει πάρα πολλές ληστείες, καλού κακού, κοιτάτε ποιος είναι πριν ανοίξετε. Σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι μου που ήρθατε. Και σας υπενθυμίζω ότι πολύ ωραία, η λειτουργία ήταν μια ακόμα προσφορά της Coca-Cola. Coca-Cola. Και μην ξεχνάτε, αγαπημένοι μου, μότο σούδρα μαρμαρά, δεν μότο καλά. Κόντρα αδύνατο. Μαρμαρά. Γιατί είπες, βρε, ότι ήταν μια προσφορά της Coca-Cola? Γιατί τα πήρα χοντρά. Πω πω πω, δεν ντρέπεσαι. Παραδόπιστε, εσύ δεν θα γίνεις ποτέ σου παπάς, βρε. Εγώ είμαι παπάς, δεν είμαι αλμπάνης οδοντίατρος σαν και εσένα. Αλμπάνης εγώ. Εγώ προστατεύω τον κόσμο από τον πόνο, βρε. Και εγώ, και εγώ που τον προστατεύω από σένα. Από μένα? Ναι. Τι είπες? Εγώ τι είπα? Τώρα θα δεις. Να δω. Τώρα θα δεις. Για να δω τι θα κάνεις. Τώρα θα δεις. Για να δω τι θα κάνεις. Εγώ τώρα. Έλα, έλα, τι θα κάνεις. Τι είναι, ρε. Κοίτα εκεί. Μανούλη. Να. Ησύχη, δεν ησύχασε. Ξημερώνει η γιορτή.